Κατά 95% έχει καταστραφεί το νησί Άγιος Μαρτίνος που χτυπήθηκε από τον ισχυρό τυφώνα Ήρμα, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχουν τουλάχιστον 6 νεκροί, αλλά εκφράζονται φόβοι για περισσότερους. Ο πρόεδρος του τοπικού αυτοδιοικητικού συμβουλίου, Ντάνιελ Γκίβς, απίφθινε έκκληση να σταλούν επαρκείς ενισχύσεις από τη γαλλική κυβέρνηση. Βρισκόμαστε στο πλευρό αυτών που κάποιες χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά έχασαν τα πάντα, ακόμα και αγαπημένους τους. Στεκόμαστε και στο πλευρό των οικογενειών που βρίσκονται σε γαλλικό έδαφος και ζουν με το φόβο. Όλη η χώρα είναι στο πλευρό τους και όλες οι δημόσιες υπηρεσίες έχουν κινητοποιηθεί για να τους βοηθήσουν. Ισχυρές βροχοπτώσεις και στο Πουερτορίκο που έχει τεθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων των Ηνωμένων Πολιτειών, το μάτι της Ήρμα, με ανέμους που ξεπερνούν τα 295 χιλιόμετρα την ώρα, κινείται προς τη Φλόριντα, την οποία αναμένεται να πλήξει την Κυριακή. Προετοιμαζόμαστε πολύ καλά για αυτόν τον τυφώνα και κάθε κάτοικος θα πρέπει να το πάρει πολύ σοβαρά και να προστατέψει την οικογένειά του. Possessions can be replaced, your family cannot. Κάποιοι προετοιμάζονται όσο καλύτερα μπορούν και άλλοι φεύγουν για να μην έρθουν αντιμέτωποι με τη μανία του τυφώνα.